Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Δύσκολη σημερινή μέρα για την Ηλία, με τις φωτιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε Παλαιοβαρβάσανα, Καρούτες και Αρχαία Ολυμπία, να ξυπνούν δραματικές μνήμες στους κατοίκους των χωριών. Οι πύρινες γλώσσες έκαψαν στο πέρασμά τους παρθένο δάσος, ενώ έφτασαν μία ανάσα από την Αρχαία Ολυμπία. Μάλιστα, ήχησε και 112 στα κινητά των κατοίκων. Πάμε να δούμε το χρονικό της σημερινής ημέρας, όπως το κατέγραψαν οι εικονολήπτες τηλεόραση της ΟΡΤ. Πυροσβεστική δέχθηκε την πρώτη κλίση για φωτιά στην περιοχή της Παλαιοβαρβάσανας λίγο πριν τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου. Μετά από ελάχιστα λεπτά, ξεσπά και δεύτερο μέτωπο στο χωριό Καρούτες, σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από το πρώτο μέτωπο. Επιτόπους πέφτουν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ επιχειρούν και από αέρος δύο Air Tractor, ένα Ericsson και δύο Canadair. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχνονται και οι ίδιοι οι κάτοικοι. Τρέχουν με τα τρακτέρ τους και μεταφέρουν νερό. Με λάστιχα και κουβάδες προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες. Στις 2 το μεσημέρι χτυπά στα κινητά επίγουσα ειδοποίηση από το 112, το οποίο ζητά από τους κατοίκους που διαμένουν στις περιοχές της Παλαιοβαρβάσανας, στις Καρούτες, στο Στρέφι και στο Σμίλα, να εκενώσουν προληπτικά τα χωριά τους. Στις 2 και 22 ξεσπά και τρίτο μέτωπο, εκεί που όλοι απέφχονταν, στην Αρχαία Ολυμπία. Η φωτιά εκδηλώνεται ακριβώς στην είσοδο της πόλης. Οι εικόνες που κατέγραψε ο εικονολήπτης της ΟΡΤ Παναγιώτης Δρίνας είναι αποκαρδιωτικές. Τίποτα, χάμω στον δρόμο την βάλανε. Ουσιαστικά από τον δρόμο. Χάμω στον δρόμο, ναι. Ναι. Πέσανε και οι δύο μαζί, μία εδώ και μία στην Παρμάσανα. Ταυτόχρονα. Μα φυλάμε τώρα 15 μέρες τώρα, το ξέρουμε ότι θα μας κάψουν. Σε αυτήν την βαλτή, γιατί είναι από τον δρόμο, είναι βέβαιο. Σας το λέω και ο Σπύρος Ζέστης. Εδώ έτσι. Τώρα αντιμετωπίζετε το μέτωπο, αλλά είναι τρία μέτωπα στις υπορικές περιοχές. Το ξέρω, ναι, έχει και στη Βαρβάσανα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Αυτή πάντως είναι βαλτή, γιατί φαίνεται είναι δίπλα στον δρόμο που έχει ξεκινήσει. Η φωτιά στα Αρχαία Ολυμπία και είναι εξέλεγκτη. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, οι φλόγες καίνε σε δάσος που είχε καεί ξανά το 2007. Οι πύρινες γλώσσες είναι μια ανάσα από την είσοδο του χωριού. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Στο σημείο επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Με λίγες ώρες διαφορά είχαμε πάλι δύο ενάρξεις πυρκαγιάς. Θεωρείτε ότι υπάρχει εμπρησμός? Δεν πιστεύω τίποτα. Απλώς εκφράζω τελικά κάποιες υποψίες, κάποιες ανησυχίες θα έλεγα περισσότερο. Θα το δουν αυτό οι ιδιοκτικές αρχές. Ε,
κατεβαίνει η Μπορντόζα από πάνω εδώ. Αν βάλουμε εδώ σύν τις βολές, σύν τις δυνάμεις, ναι. Έχουμε να το ελέγξουμε. Φοβάμαι, μήπως θέλω είναι... μια ψυχραιμία χωρίς κανένα πανικό. Και εμείς να παραμείνουμε στο θέμα των πυρκαγιών και θα πάμε στον συνάδελφο, τον Αντώνη Φώτη. Καθώς, Αντώνη, είχαμε μία προσαγωγή ενός υπόπτου άνδρα για εμπρισμό. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πάντη, και στους θεατές της Σόρτη. Ήταν μία δύσκολη, μπορούμε να πούμε, μέρα σήμερα για την Ηλία, γενικότερα με τις φωτιές. Ξύπνησα μνήμες του 2007, ωστόσο είχαμε και μία προσαγωγή, συγκεκριμένα στην περιοχή Μουριά της Αρχαίας Ολυμπίας. Το παλιό κομμένο εθνικό δρόμο που οδηγεί στην Τρίπολη. Εκεί αυτό της μάρτυρας είδε, εντόπισε έναν άνθρωπο ο οποίος κρατούσε στο χέρι του μία πετσέτα και ουσιαστικά έναν πύρα. Φωτιά στο σημείο. Η έγκαιρη επέμβαση και επικοινωνία του ανθρώπου με τις υπεύθυνες αρχές οδήγησε άμεσα στη σύλληψη του άνδρα, του ηλικιωμένου άνδρα. Ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται και στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει μετατραπεί σε σύλληψη ή αν έχει ασκηθεί εναντίον του δίωξη. Όχι, γιατί ακόμα βρίσκεται σε στάδιο προανάκρισης. Ωστόσο, γενικότερα το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής του πύργου εξετάζει και άλλα στοιχεία τα οποία μπορεί να οδηγήσουν και πιθανόν σε άλλους υπόπτους. Υπάρχει μία πρώτη εκτίμηση για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές από πλευράς ερευνών. Από πλευράς ερευνών δεν υπάρχει εκτίμηση ακόμα, γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες θα πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Και πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα στα πύρινα μέτωπα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα σας. Κύριε Παυλόπουλε. Είστε από την πρώτη στιγμή στα σημεία των εξελίξεων. Ποια είναι η εικόνα που έχετε τώρα? Αυτή τη στιγμή, κύριε Παυλόπουλε, δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Βέβαια, ελοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων. Γι' αυτό το λόγο επιχειρούν οι σημαντικές, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και πεζοπορά τμήματα. Έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, το μεσημέρι σήμερα τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα, γιατί είχαμε αλλεπάλληλες εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε διάσπαρτα σημεία και μάλιστα σε σημεία που κινούν υποψίες, γιατί πρόκειται για σημεία που είναι δίπλα ακριβώς σε οδικό δίκτυο. Ευτυχώς όμως υπήρξε άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής, των πυροσβεστικών δυνάμεων επίγειων και εναέριων μέσων, καθώς επίσης και ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας αλλά και των Δήμων, και ευτυχώς αποσοβήθηκε κάθε κίνδυνος. Κύριε Γιαννόπουλε, η πυρκαγιά απείλησε κατοικημένες περιοχές στην περιοχή της Ολυμπίας ή της Παλαιοβαρβάσαινας ή του Κολυρίου? Ευτυχώς δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα, δεν υπήρξε άμεση απειλή, καθώς όπως σας προείπα ήταν άμεση η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε ό,τι αφορά ειδικά για την αρχική Ολυμπία, πρέπει να σας πω πως σταθήκαμε τυχεροί, γιατί είχε ήδη εκδηλωθεί η πυρκαγιά στις περιοχές Καρούτες και Παλιοβαρβάσαινα. Επιχειρούσαν ήδη εναέρια μέσα, οπότε με το που εκδηλώθηκε και στην αρχή Ολυμπία στο σημείο αυτό, απέναντι ακριβώς από το ξενοδοχείο Αμαλία, ήταν άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων, καθώς και επίσης βοήθησε και η κατεύθυνση των ανέμων. Και έτσι αποσοφήθηκε ο κίνδυνος να εξαπλωθεί η πυρκαγιά προς κατοικημένες περιοχές και φυσικά προς την πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας. Κύριε Γιαννόπουλε, υπάρχουν πληροφορίες που φτάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία που λένε ότι οι φωτιές αυτές δεν μπήκαν από μόνες τους και ότι υπήρξε κάποια ανθρώπινη παρέμβαση. Κατά πόσο ευσταθούν? Κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλε, είναι λεπτή θέση μου. Μπορώ μόνο να σας πω το εξής, ότι για το ζήτημα αυτό επιλαμβάνεται ήδη το ανακριτικό τμήμα και το ειδικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εγώ, όπως σας προανέφερα και το λέω και τώρα, σίγουρα κοινή υποψία το γεγονός ότι είχαμε εκδηλώσεις, αλλεπάλληλες εκδηλώσεις πυρκαγιάς και μάλιστα σε σημεία ακριβώς πάνω στο οδικό δίκτυο.
Κύριε Γιάννη, να σας ευχαριστήσω. Δηλαδή δεν είχαμε κάποια ανθρώπινη παρέμβαση, ούτε ενέργεια που να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Γι' αυτό το ακριβώς το λόγο όλα κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Γιαννόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και εμείς να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και πάμε στα της αυτοδιοίκησης. Ξανά υποψήφιος δήμαρχος Ήλιδας ο Γιάννης Λιμπέρης. Με μια δυναμική εκκίνηση και ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του με παρουσίαση 115 ονομάτων υποψηφίων της παράταξής του, ο Γιάννης Λιμπέρης, Ήλιδα Νέα Εποχή. Ο κύριος Λιμπέρης δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι δημότες θα καταδικάσουν την οξύτητα, την εμπάθεια και την τοξικότητα, έχοντας νωρίτερα περάσει την πόρτα του ανακριτή Αμαλιάδος και οδεύοντας χωρίς καμία σκιά στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Κατέθεσα την απολογία μου στον κύριο ανακριτή. Λυπάμαι που απογοήτευσα τον κύριο Χριστοδουλόπουλο και την παρέα του, αλλά όπως έγινε το 2019, έτσι θα γίνει και τώρα, το 2023. Θα είμαι δηλαδή πάλι υποψήφιος για το Δήμο Ήλιδας. Ο Δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λιμπέρης ανακοίνωσε και επίσημα το απόγευμα της Παρασκευής την υποψηφιότητά του για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, διεκδικώντας εκ νέου την Δημαρχία. Το 19 ο λαός της Αμαλιάδας αποδοκίμασε την εμπάθεια, την τοξικότητα που επέδειξε ο τότε Δήμαρχος της Ήλιδας. Τώρα ελπίζω πως δεν θα αποδοκιμάσει αλλιώς, αλλά θα καταδικάσει απολύτως και οριστικά αυτή τη θρασίτητα που με εμπάθεια και χωρίς ενδιασμό, μηνύοντας απροκάλυπτα και κατά συρροή, προσβάλλει ανθρώπους, προσβάλλει οικογένειες, προσβάλλει προσωπικότητες. Τώρα όμως δικάζει ο λαός. Η επιλογή της ημέρας για την επίσημη ανακοίνωση δεν ήταν διόλου τυχαία, αφού νωρίς το πρωί πέρασε την πόρτα του ανακριτή Αμαλιάδας, όπου με ένα υπόμνημα καταπέλτη κατέριψε όλες τις κατηγορίες και χωρίς καμία σκιά, ο συνδυασμός του Γιάννης Λιμπέρης, Ήλιδα Νέα Εποχή, οδεύει στις εκλογές διεκδικώντας τη μεγάλη νίκη. Δώσανε πραγματικά ένα υπόμνημα πραγματεία και αστικού και ποινικού δικαίου και διέλυσαν τον υστερόβολο μηνυτή, τον διέσυραν, θα έλεγα, ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζετε και όπως πριν είπα και θα το επαναλαμβάνω συνέχεια, με την τοξικότητά του μόλυνε μια ολόκληρη κοινωνία σχεδόν 10 χρόνια τώρα. Ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννης Λιμπέρης, Ήλιδα Νέα Εποχή, ανακοίνωσε τα πρώτα ονόματα υποψηφίους με το συνδυασμό του, δηλώνοντας πως οι δημότες θα καταδικάσουν την οξύτητα, την εμπάθεια αλλά και την τοξικότητα. Το πρώτο κύμα των υποψηφίων της Δημοτικής Παράταξης Ήλιδα Νέα Εποχή. Νέα εποχή για το 23 σημαίνει κλιματική κρίση και πολιτική προστασία που τη ζούμε όλοι μας τώρα τελευταία πάρα πολύ έντονα. Σημαίνει πράσινη ενέργεια και αυτονομία. Ζήσαμε όλη η χώρα και όλη η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση. Σημαίνει ψηφιακή διακυβέρνηση. Και γιατί όχι ακόμα, σημαίνει και τεχνική νοημοσύνη και στάση των ανθρώπων και των ιδεών, των ιδεολογιών απέναντι σε αυτό που έρχεται και έχει μπει ήδη στη ζωή μας τη νέα εποχή. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, γυναίκες και άντρες, πλαισιώνουν και ανανεώνουν την παράταξη για να συνεχίσει η ανάπτυξη του Δήμου στις καινούργιες συνθήκες, όχι 15 αλλά 115 άνθρωποι. Και έτσι θα γίνεται. Δηλαδή, κάθε 15 που θα ανακοινώνουν οι αντιπαλοί μας, εμείς θα ανακοινώνουμε συν 100, μέχρι να φτάσουμε και να ολοκληρώσουμε πλήρως τον επιτρεπτό αριθμό υποψηφίων σε Αμαλιάδα και κοινότητες που επιτρέπει ο νόμος, δηλαδή περίπου στους 300. Πιστεύω μέχρι τέλος Αυγούστου που θα κλείσουμε, οι 300 του Λιμπέρη να είναι έτοιμοι για τη μάχη. Νέες ευβαρύνσεις στις μηνιαίες δόσεις των εξυπηρετούμενων δανείων θα επιφέρει από τον ερχόμενο μήνα η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής. Μία ακόμα αύξηση αναμένεται το Σεπτέμβριο, ενώ ορατός είναι ο κίνδυνος για νέο κύμα κόκκινων στεγαστικών μετά τη λήξη του παγώματος στα επιτόκια.
Σε νέο κύκλο επιβάρυνσης εισέρχονται όλα τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο με εξαίρεση τα στεγαστικά μετά τη νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει σε μια ακόμη αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης. Πρόκειται για νέες επιβαρύνσεις στις μηνιαίες δόσεις εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται εντός των τραπεζικών ισολογισμών. Υπάρχει και τραπεζικό δάνειο. Γι' αυτό σας λέω. Η Ευρωτράπεζα προχώρησε στην ένατη το τελευταίο 12μηνο αύξηση των παρεμβατικών της επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, εξέλιξη με άμεση επίδραση στο μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια συνδεδεμένα με τους διατραπεζικούς δείκτες Euribor, οι οποίοι αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να ενισχυθούν. Βέβαια, τώρα τέλος Ιουλίου θα πρέπει να μπει η πρώτη δόση. Μπαίνει ήδη το ένφια. Οπότε τι να πρωτοκάνεις. Προστατευμένο από τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά χρήματος, παραμένει στον αντίποδα το σύνολο των στεγαστικών και καταναλωτικών χορηγήσεων με υποθήκη σε ακίνητο μέσω του προγράμματος υποστήριξης συνεπών δανειοληπτών που ενεργούσαν οι τράπεζες νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, σύμφωνα με τους κύκλους της αγοράς, για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων προέρχεται από τον τομέα των μικρομεσαίων σχημάτων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους χωρίς δυναμική. Πρόκειται για επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες με ελαστική ζήτηση, οι πωλήσεις των οποίων υποχωρούν τους τελευταίους μήνες, καθώς η ακρίβεια έχει αυξήσει τις δαπάνες των οικοκυριών για βασικές ανάγκες. Οι ροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ωστόσο κάθε νέα αναπροσαρμογή στο κόστος χρηματοδότησης αυξάνει τους σχετικούς κινδύνους. Στις τράπεζες, από την άλλη, δεν αποκλείουν να συνεχιστούν οι προώρες αποπληρωμές επιχειρηματικών χορηγήσεων από δανειολήπτες με γεμάτα ταμεία. Ποιο δάνειο, ποιος προσπαθεί. Εύχομαι στα νέα παιδιά ποτέ τους, μα ποτέ τους, να μην πέσουν στα νύχια της τράπεζας. Αρνητικά αναμένεται να επιδράσει η νέα αύξηση των επιτοκίων στο ενδιαφέρον για νέο δανεισμό. Με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για κάμψη της ζήτησης στη στεγαστική πίστη και για σταθεροποίησή της σε καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια στο τρίτο τρίμηνο του έτους. Οι τράπεζες δεν σκοπεύουν σε αυτή τη φάση να αυξήσουν τα σταθερά επιτόκια και εκείνα που ορίζονται διοικητικώς, ωστόσο στα προγράμματα με κειμενούμενα επιτόκια, ευθέως συνδεδεμένα με ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς, οι προς τα κάτω αναπροσαρμογές είναι αναπόφευκτες. Για το λόγο αυτό, προς την κατεύθυνση συγκράτησης της ανόδου, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες μειώσεις στα spreads. Με το κόστος της μετακίνησης των εισιτηρίων της διαμονής και της διατροφής να έχει εκτοξευτεί στα ύψη, οι Έλληνες δυσκολεύονται φέτος να κάνουν διακοπές. Πολλές οικογένειες είτε δεν θα κάνουν καλοκαιρινές διακοπές, είτε θα περιοριστούν σε ολιγοήμερες αποδράσεις σε κοντινούς κύριους προορισμούς, αποφεύγοντας τα πλησία στα νησιά. Κερδισμένη η Πελοπόννησος, που όπως δηλώνουν, προσφέρει επιλογές για όλα τα βαλάντια. Μας έχει λιώσει. Ανάσες δροσιά στις παραλίες από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ αναζητούν οι λουόμενοι που κατακλείζουν οργανωμένες και μη παραλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κύμα καύσωνα. Κάνει πολύ ζέστη. Τι να κάνουμε. Θα περάσει. Η θάλασσα είναι πολύ ωραία. Είναι καθαρή. Όσο μπορούμε, όσο προλαβαίνουμε, να κατεβαίνουμε την οικογένεια με τα παιδιά. Για να δροσιστούμε. Φυλαγόμαστε, δροσιζόμαστε, νερά, χυμούς. Οι παραλίες βουλιάζουν από κόσμο. Λουόμενοι δροσίζονται με βουτιές, πίνοντας παγωμένα νερά και ροφήματα. Μια χαρά ήταν η θάλασσα. Τι ώρα ήρθατε για μπάνιο? Από τις 10 η ώρα. Όχι τις 10, πιο νωρίς. Εντάξει, ζέστη τι κάνει, εντάξει. Προσπαθούμε, αλλά θα τα βολέψουμε να κάνουμε. Ήρθατε νωρίς στη θάλασσα για να φύγετε και νωρίτερα? Ναι. Τι ώρα έρχεστε? Σε επιτοπλίσω 9.30, 10 παρά εκεί. Στις 12 το μεσημέρι η κατάσταση ήταν αφόρητη, καθώς η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε κοντά τη θάλασσά μας, δροσιζόμαστε. Σας βλέπω οργανωμένο, πετσετούλα. Είμαι οργανωμένος καθημερινός. Μέχρι τώρα είμαστε καλά. Θα δούμε μετά τι θα γίνει. Υπομονή θα κάνουμε, θα περάσει κι αυτό. Ερχόμαστε εδώ στη θάλασσα, στο σπίτι με το air condition. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, υπομονή μέχρι να περάσει. Μέχρι αργά, ναι. Μέχρι τις 10 καθόμαστε, όσο μπορούμε. Επειδή έχουμε παιδιά, ερχόμαστε αργά ή πολύ νωρίς, άμα δεν δουλεύουμε. Κατά τις 6-7 η ώρα και μετά. Μέχρι τις 12, μία όσο πάει. Αργά ήρθαμε, 7.30 ώρα. Θα καθίσω μέχρι τις 11. 11 και 20 κάναμε μπάνιο, προχθές. Εδώ έχουμε δροσιά, έχουμε αέρα. Και είναι
Είναι ωραία. Τουλάχιστον αυτή την ώρα από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ ωραία. Με φεγγαράδα. Τέτοια ώρα, κάθε μέρα τέτοια ώρα. Στις παραλίες της Ηλίας για να απολαύσεις το μπάνιο σου δεν χρειάζεται να πληρώσεις ούτε ξαπλώστρα ούτε ομπρέλα. Αρκεί να καταναλώσεις ένα καφέ, ένα αναψυκτικό ή ένα φαγητό. Ενδεικτικά ο καφές σε μια παραλία ξεκινά από τα 3,5 ευρώ. Εδώ στο μαγαζί οι ξαπλώσεις δεν πληρώνονται. Απλά πρέπει να πάρει κάποιο το προϊόν, πληρώνει αυτό που θα πιει ή θα φάει. Εμείς είμαστε 4 άτομα. Αν παίρναμε 4 ξαπλώστρες, θα πρέπει να πάρουμε και κάτι άλλο να φάμε. Οπότε είναι ένα αρκετά μεγάλο κόστος. Στην Ηλία πουθενά δεν χρεώνονται οι ξαπλώστρες. Αρκεί να πάρουμε το καφεδάκι μας, το τσάι μας, ό,τι θέλουμε. Εδώ η παραλία είναι για τον κόσμο των φτωχών, το οποίο έρχεται όλη η Ηλία. Στην παραλία του Αγίου Ανδρέα είναι δωρεάν οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες. Και το μόνο που χρειάζεται από τον κόσμο είναι να καταναλώσει τον καφέ, το ποτό του ή κάτι σε σνακ. Δεν υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση. Δεν υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση, ούτε τώρα, ούτε στη full season, ούτε αργότερα. Ελεύθερη για όλους. Ελεύθερη για όλους, πάντα. Αν βάλεις ότι εμείς είμαστε μια οικογένεια πενταμελή, φαντάσου να ήμασταν στην Αθήνα και να θέλαμε 10 ευρώ το λιγότερο για μια ξαπλώστρα. Οπότε χωρίς να έχουμε πάρει κάτι έχουμε χαλάσει 50 ευρώ. Οπότε τώρα με 10 ευρώ δύο καφεδάκια και δύο νεράκια. Είμαστε μια χαρά. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα για κλίμα. Ανάσες δροσιάς εν μέσω καύσωνα φαίνεται πως αναζητούν στις κοντινές παραλίες οι πολίτες που αψηφούν όπως φαίνεται εκείνες τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι λουόμενοι ψηφίζουν παραλία και θάλασσα και όχι σπίτι και κλιματιστικό προκειμένου να αντισταθούν στα σαραντάρια. Με τους δημοφιλείς προορισμούς απλησίαστους και το κόστος των καλοκαιρινών εξορμήσεων στα ύψη, οι διακοπές φέτος τείνουν να μετατραπούν σε είδος πολυτελείας για την πλειοψηφία των Ελλήνων. Το κόστος, όπως λένε, υπερβαίνει τις δυνατότητές τους και έτσι άλλοι θα περιοριστούν σε ολιγοήμερες εξορμήσεις σε κοντινούς κυρίως προορισμούς, ενώ άλλοι θα κάνουν διακοπές στον τόπο τους. Ούτε εκτός νομού! Όχι. Δεν βγαίνει. Όχι, δεν βγαίνει γιατί υπάρχει στένευση της οικονομίας. Δεν το συζητάμε. Δεν φτάνουν. Θα δούμε, δεν νομίζω. Είναι πολύ αισιόδοξο σενάριο. Ναι, μακάρι, ναι. Αλλά... Εντάξει, ναι. Καλά είμαστε και εδώ. Τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά. Οι περισσότεροι είναι τουρίστες από το εξωτερικό. Τώρα βέβαια υπάρχει και μια πολύ μικρή μερίδα από Έλληνες, οι οποίοι βέβαια προτιμούν να κάνουν αυτές τις διακοπές που είναι, αλλά πάνε πίσω τα υπόλοιπα. Οπότε αυτόματα αυτό γίνεται. Βέβαια, στα νησιά, επειδή γυρνάω και στα νησιά, αυτή τη στιγμή γίνεται ο χαμός. Παρά την ακρίβεια. Πάντα όμως το 80% είναι ξένοι. Έτσι να το... Και μαζί με αυτά παρασένει και τα έξοδα που είναι στα καράβια, τα οποία αυτοί έχουν ξεφύγει εντελώς. Είναι πάρα πολύ, είναι πανάκριβα. Και μέσα στο καράβι, αλλά και έξω. Με την έννοια στα μεταφορικά. Η αύξηση των τιμών σε ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, διαμονή και διατροφή έχουν κάνει τον κόσμο να αναζητά εναλλακτικούς προορισμούς καλοκαιρινής διαφυγής με την Πελοπόννησο στην κορυφή της λίστας. Κοπές φέτος, Μύκονος, Σαντορίνη. Καλαμάτα. Από Αθήνα. Από Βόλο. Σκεφτήκαμε και το νησί, αλλά εντάξει, ήταν τα ακτοπλοϊκά, ήταν πάρα πολύ ακριβά. Ναι, γιατί ο κόσμος γλιτώνει τα λεφτά που είναι για το καράβι. Και καλά να πάνε και στην Πελοπόννηση, η οποία είναι και πανέμορφη. Ήταν ναι, μια επιλογή αρκετά οικονομική και γι' αυτό την προτιμήσαμε. Όχι ότι είναι πανφθηνός, γιατί και εδώ και τα νοικιαζόμενα και αυτά είναι αρκετά. Δηλαδή, ερχόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Συγκριτικά με τις άλλες φορές, εδώ ήταν πολύ πιο ακριβά φέτος. Άλλοι πάλι αδυνατούν να κάνουν ακόμη και ολιγοήμερες εξορμήσεις, κάνοντας, όπως λένε, διακοπές στο σπίτι. Ζούμε στην πιο ωραία πόλη να πάμε διακοπές. Με στην πόλη και το σκέπτομαι να κατέβω και στη θάλασσα. Ενώ κάποιοι άλλοι αντιμετωπίζουν την όλη κατάσταση με χιούμορ. Βεβαίως. Τι Μύκονο. Έχουμε κάνει ήδη. Βεβαίως. Εμείς έχουμε πάει Παρίσι. Ναι. Άρα περισσεύουν οι ναι, περισσεύουμε αφού έχουμε λεφτά. Εγώ δεν θα πάω διακοπές. Αυτοί δεν τις περισσεύουν. Ιδιαίτερα προσοχή συνιστά το Υπουργείο Υγείας για τις ευπαθείς ομάδες κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών, γιατί εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για την υγεία. Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και οι γονείς με τα παιδιά, τα οποία δεν θα πρέπει να τα εκθέτουν στον ήλιο και να τα κρατούν όσο το δυνατόν σε δροσερά μέρη.
Το Υπουργείο Υγείας, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στη χώρα και για την προφύλαξη των πολιτών, έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες. Ιδιαιτέρως, εφίσταται η προσοχή σε ηλικιωμένους, έγκυους, παιδιά και ευπαθείς ομάδες, οι οποίες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο από τις επερχόμενες μεταβολές της θερμοκρασίας. Πρέπει λοιπόν όλοι να προσέχουμε και ιδιαίτερα τα παιδιά. Τα παιδιά γιατί? Γιατί τα παιδιά, ιδιαίτερα τα πολύ μικρά παιδιά, βρέφη κτλ., δεν έχουν καθόλου καλή θερμορύθμιση. Δεν μπορούν λοιπόν να ανταπεξέλθουν ούτε στις πολύ υψηλές, ούτε στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν κάνει ο οργανισμός τους πάντα τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στο πολύ, στα πολύ ψηλά ή στα πολύ χαμηλά. Επίσης, ξέρουμε και έχουμε βρει ότι η ηλιακή ακτινοβολία είναι και λίγο βλαπτική για τον εγκέφαλο. Είναι λοιπόν τα παιδιά και ιδιαίτερα τα πολύ μικρά ευπαθής ομάδα απέναντι στον ήλιο. Υπάρχουν και άλλες ευπαθείς ομάδες, όπως βέβαια πρώτα-πρώτα οι ηλικιωμένοι. Άλλα καρδιοπαθείς, άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, παχύσαρκοι, έγκυες, θυλάζουσες, άτομα που κάνουν χρήση ουσιών, άτομα που παίρνουν φάρμακα χρόνια που έχουν σχέση με την πίεση ή με την καρδιά και πολλές πολλές άλλες κατηγορίες. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και κυρίως όταν οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Για την προστασία τους, συνιστάται η παραμονή τους εγκλιματιζόμενους χώρους, την αποφυγή έκθεση στον ήλιο, τη χρήση καπέλου και το λαφρύ ντύσιμο. Παράλληλα, συνιστάται η ενυδάτωση, τα ελαφριά γεύματα και η αποφυγή της βαριάς σωματικής εργασίας. Για τους χράνια πάσχοντες, κρίνεται αναγκαία επικοινωνία με το θεράπεντα γιατρό τους για περαιτέρω οδηγίες, ενώ η ειδική σύσταση απευθύνεται προς τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμπολίτες μας με υποκείμενα νοσήματα να παραμείνουν εντός οικίας τους κατά τις μεσημβρινές ώρες. SOS για τα παιδιά είναι πάντα το να αλλάζουν χρώμα τα χέρια και τα πόδια και το να αρχίζει να έχει μία δυσαρθρία το παιδί. Τα πρώτα μας συμπτώματα είναι μία κόπωση, μία ταχυκαρδία, ένα αίσθημα ζάλης, μία τάση για εμετό. Όταν όμως η θερμοπληξία εγκατασταθεί πια, που είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και μπορεί να επιφέρει ακόμη και θάνατο εάν δεν προβούμε γρήγορα σε άμεση αντιμετώπιση, έχει τα εξής. Υψηλό πυρετό, 40. Ρίγη. Τάση για εμετό, εμετό διάρειες, ταχύπνια, ταχυκαρδία, στεγνό δέρμα. Δεν βλέπεις εφίδρωση. Δεν μπορεί πια ο οργανισμός να υδρώσει, γιατί αν ίδρωνε θα είχε ρίξει τη θερμοκρασία. Έχει φτάσει ο οργανισμός στο πλαφόν του. Δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να ανταπεξέλθει. Είναι λοιπόν μια άσχημη και σοβαρή κατάσταση. Τι αντιμετώπιση θέλει? Θέλει γρήγορα να βγάλουμε τα ρούχα του ασθενούς, να το πάμε σε ένα πολύ δροσερό μέρος, να βάλουμε πάγο ή πολύ κρύο νερό στις πτυχές, στις πτυχώσεις, στον τράχυλο, στη βουβονική χώρα, στις μασχάλες, όπου υπάρχει πτυχή, να αρχίσουμε να δίνουμε υγρά, όχι τεράστιες ποσότητες όλες μαζί, λίγο, 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 λίγο και βέβαια ηλεκτρολίτες. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπεράσει ορισμένα όρια ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό, σε συνέργεια με ορισμένους άλλους παράγοντες, υγρασία, άπνοια και άλλα, δημιουργούνται παθολογικές καταστάσεις ποικίλου βαθμού βαρύτητας που μπορούν να οδηγήσουν σε κομματώδη κατάσταση αλλά και στο θάνατο. Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας και το ΕΚΑΒ, φροντίζει ώστε όλοι οι αρμόδιοι φορείς να είναι σε ετοιμότητα και να παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες προς όλους τους πολίτες. Σε αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες, πολλοί είναι οι συνάνθρωποι μας που αναγκάζονται να εργάζονται και μάλιστα σε επαγγέλματα όπου ο καύσωνας κάνει τις συνθήκες αφόρητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ψητοπολείο, όπου όταν έξω έχει 40 και πλέον βαθμούς Κελσίου, δίπλα στις ψυσταριές και τις εστίες η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 50 βαθμούς. Αν και ήδη έχουν πάρθει μέτρα για όσους εργάζονται υπό αυτές τις συνθήκες, η μάχη για τα μεροκάματα κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες ξεπερνά όλα τα εμπόδια. Έχει πολύ παραπάνω, κοντά ειδικά στη φωτιά. Τη στιγμή που το θερμόμετρο φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου, κάποιοι αναγκάζονται να εργαστούν σε συνθήκες ασφυξίας. Είναι ήρωες της διπλανής πόρτας που προτάσουν το χαμόγελο και την αισιοδοξία τους στα δύσκολα, ακόμη και όταν η θερμοκρασία του χώρου εργασίας αγγίζει τους 40 βαθμούς ή και περισσότερο μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Φωτιά για να ψήσει, αν αντιστοιχίσουμε με το ψήσιμο της κουζίνας, έχει κοντά 200 βαθμούς. Κοντά η φωτιά. Ο χώρος μέσα ξεπερνάει τους 40, 42, 43. Και πώς δουλεύετε? Με το ζόρι. Δυσκολεύουν λίγο οι καταστάσεις. Γιατί αν η θερμοκρασία έχει έξω 40 βαθμούς, μέσα σε μια ψυσταριά έχει 50. Είναι αρκετά δύσκολο, όπως το δικό μας, όπως λαός που δουλεύει έξω στον ήλιο, φούρνοι. Είναι όντως δύσκολα επαγγέλματα. Τι να κάνουμε όμως,
έτσι θα πορευτούμε. Η συνεπή στο καθήκον, που πλέον συνδέεται με την επιβίωση των ίδιων και των οικογένειών τους, είναι εκείνοι που ασκούνται επαγγέλματα παντός καιρού, για τα οποία οι συνθήκες καύσωνα αυτής της περίοδου δεν μπορούν να αποτελέσουν άλοθη απόδρασης. Δεν πάβει να επηρεάζει η ζέστη, όπως και να το κάνουμε, νιώθεις πτώση, κόπωση. Το αντιμετωπίζουμε με πολλά νερά, ανοίγουμε νερό στο πρόσωπό μας και να βγαίνουμε ανταρκτικά διαστήματα έξω. Το καλό είναι ότι θα κλείσω το μεσημέρι, γιατί εντάξει όλοι πάνε στη θάλασσα, δεν θα μείνει κανένας στην πλατεία μέσα σε αυτόν τον καύσον, θα πάνε όλοι στη θάλασσα, θα ξεκουραστώ και εγώ 2 ώρες και θα επανέλθω πάλι στη δουλειά μου το απόγευμα, πάλι με το κλιματιστικό και αν μπορέσει και δροσίσει αργότερα, που συνήθως κάποια μικρή άβρα ξεκινάει αργά το βράδυ, έχει καλώς. Συναντήσαμε τους ανθρώπους στους χώρους που εργάζονται. Μας μίλησαν για τα επαγγέλματά τους, τις προκλήσεις που φέρνει μια μέρα δουλειά σε καύσωνα, αλλά και τη συναναστροφή τους με τους πελάτες που ενίοτε δεν δείχνουν κατανόηση στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν. Τι θα κάνουμε? Νερά. Πολλά νερά, χυμούς και ό,τι μπορούμε τέλος πάντων. Εγώ προσωπικά air condition και δεν βγαίνω καθόλου έξω. Ό,τι μπορώ να αποφύγω το αποφεύγω. Τώρα τα τηλέφωνα έχουν σπάσει στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, αφού η ζήτηση για κλιματιστικά έχει αυξηθεί κατακόρυφα εν ώψη του καύσωνα. Αν και στα περισσότερα καταστήματα υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα air condition με γρήγορη εγκατάσταση, αρκετοί λόγω της χαμηλότερης τιμής στρέφονται στην αγορά ανεμιστήρων, χωρίς ωστόσο να έχουν την ίδια απόδοση στις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Τα καταστήματα πώλησης και εγκατάστασης air condition είδαν μέσα σε λίγα 24 ώρα τις παραγγελίες να αυξάνονται κατακόρυφα από πολίτες που δεν έχουν άλλο τρόπο προκειμένου να δροσιστούν. Κλασικά όπως κάθε καλοκαίρι, όταν ακούνε οι πελάτες ότι έχει ξεκινήσει καύσωνας, ότι θα ξεκινήσει καύσωνας, έρχονται κατευθείαν στα καταστήματά μας για να προμηθευτούν το κλιματιστικό τους. Η ζήτηση αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ αυξημένη. Όλος ο κόσμος θέλει να τοποθετηθεί το κλιματιστικό σου όσο πιο άμεσα γίνεται. Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα αγοράς κλιματιστικού, περιορίζουν τις αγορές τους στους κατά πολύ φθηνότερους ανεμιστήρες. Μπορεί η λύση αυτή να είναι πιο οικονομική, ωστόσο δεν μπορεί να έχει την απόδοση ενός κλιματιστικού. Όσο είναι καλοκαίρι υπάρχει παραπάνω ζήτηση, οπότε είμαστε εφοδιασμένοι να εξυπηρετήσουμε αυτή τη ζήτηση που υπάρχει. Βέβαια κατά προτεραιότητα έχουμε τους πελάτες οι οποίες έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Σαφέστατα θα εξυπηρετήσουμε αυτούς τους πελάτες. Έπειτα είναι και αυτοί οι οποίοι θέλουν μια πιο οικονομική λύση, πιο άμεση, οπότε προμηθεύονται κάποιον ανεμιστήρα. Ένας ανεμιστήρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει το κλιματιστικό. Ένας ανεμιστήρας είναι για μια ώρα που δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το κλιματιστικό. Είναι τελείως 2 διαφορετικά πράγματα. Αυτό που προβληματίζει τους πολίτες είναι η μεγάλη κατανάλωση ρεύματος στις ημέρες του καύσωνα, όπου τα κλιματιστικά σχεδόν δεν θα κλείνουν ποτέ. Οι ειδικοί συνιστούν μια σειρά από συμβουλές που σίγουρα θα μειώσουν κατά πολύ τις καταναλώσεις. Η οικονομία μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Κάποιοι τρόποι βασικοί είναι να έχουμε κλειστά τα παράθυρα όταν έχουμε ανοιχτό το air condition, ώστε να κρατάει μέσα τη θερμοκρασία στα επιθυμητά που θέλουμε αποτελέσματα. Ειδικά στα κλιματιστικά δεν χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία. Δεν μπορούμε να βάλουμε τη θερμοκρασία στους 22 και όταν έξω έχουμε 40-42, καλό είναι, υπολογίζουμε 10 βαθμούς περίπου, 10 με 12 βαθμούς περίπου από την εξωτερική θερμοκρασία. Μειωμένη φέτος η παραγωγή λόγω των ασταθών κλιματολογικών συνθήκων, ενώ το κόστος καλλιέργειας και η διαδικασία αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ είναι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Η έλλειψη εργατικών χεριών ήταν ένας ακόμα λόγος για τον οποίο φέτος οι αγρότες απέφυγαν να καλλιεργήσουν τις ίδιες εκτάσεις με πέρυσι, γεγονός που έχει συμβάλει φέτος η παραγωγή να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από τα προηγούμενα χρόνια. Η έλλειψη εργατικών χεριών, το κόστος και οι ασταθείς καιρικές συνθήκες είναι τα βασικότερα προβλήματα των αγροτών την περίοδο που διανύουμε, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής. Παράλληλα, η ξηρασία και τα κλιματικά φαινόμενα θα επηρεάσουν την προσφορά ορισμένων αγροτικών προϊόντων. Για παράδειγμα, η παραγωγή ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε στο σχεδόν 40% σε αιτήσια βάση, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές. Θεωρώ ότι φέτος είναι ίσως η πιο φτωχή χρονιά που έχουμε περάσει, τουλάχιστον την τελευταία 15ετία, όσον αφορά τις παραγωγές. Άμα ξεκινήσουμε από τα σανά που δεν κοπήκανε λόγω βροχών τον Μάιο, τέλη Μαΐου και αρχές Ιουνίου, αν συνεχίσουμε με τα κεράσια και τα βύσσινα τα οποία είχαν πρόβλημα από τη γονιμοποίηση λόγω καιρικών φαινομένων και του παγετού του Απριλίου, σε προανθικό στάδιο βέβαια, και με τις έντονες βροχοπτώσεις ήταν ελάχιστες οι ποσότητες και χαμηλής ποιότητας ό,τι βγήκε πέρα.
Και συνεχίζουμε και υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα και με τα μπέλια, σοβαρό πρόβλημα. Τα μήλα τα κόκκινα ουσιαστικά δεν υπάρχουν στην περιοχή μας, είναι πολύ λίγα σε παραγωγή και τα χλάδια και τα πιλαφά αντέχουν αλλά δεν ξέρω για πόσο με αυτό τον καύσωνα. Βλέπουμε ότι κατά Βερίκοκα στην παραλιακή Αρκαδία είχαν πρόβλημα και ότι η Καστανιά πάλι πρόβλημα και η Καρυδιά. Πού θα πάει αυτό το φαινόμενο, γιατί όπως λέει και ο κόσμος και οι καταναλωτές και στις λαϊκές αγορές αλλά και στα μεγάλα καταστήματα, η τιμή των λαχανικών και των φρούτων είναι λιγάκι τσιμπημένα. Πώς δικαιολογείται αυτό? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τσιμπημένα είναι, μην κοροϊδευόμαστε, υπάρχει αύξηση, αλλά και ο αγρότης κάπου πρέπει να την πετακυλήσει αυτή την αύξηση που έχει δεχτεί. Έχουμε μια ΔΕΗ, για παράδειγμα, την οποία τρέμουμε να ανοίξουμε το λογαριασμό. Μου είχε έρθει με ένα πέρυσι λογαριασμός 4.500 ευρώ και άλλα 4.500 τα επιδοτούσε το κράτος. Φέτος πόσο θα μου έρθει που έχει κοπεί η επιδότηση? Έχουμε μια αύξηση στα λιπάσματα 80%, έχουμε το πετρέλαιο που έχει φτάσει, τώρα έπεσε στο 1.60. Πού θα μετακυληθούν? Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν στηρίχθηκε ο αγρότης και κατά την περίοδο του κορονοϊού και, και μετά με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις που είχαμε και στην ενεργειακή κρίση και στο πετρέλαιο και στα λιπάσματα, στις πρώτες ύλες των λιπασμάτων, αλλά δεν στηρίχθηκε και όσον αφορά είτε περιφέρεια λέγεται αυτό είτε υπουργείο, ώστε να έχει εργατικά χέρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από τη μείωση των προμηθειών, μπορεί να επηρεαστεί και η ποιότητα. Παρά τις μειώσεις που παρατηρούνται σε ορισμένα κόστη ζωών, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, οι τιμές των τροφίμων αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για κάποιο χρονικό διάστημα, προτού στραφούν προς τα κάτω. Αλλά σαν καλλιέργεια, θεωρώ ότι όποιος πρόσεξε με τις βροχοπτώσεις στην αρχή, θα βγάλει μια καλή παραγωγή πέρα. Δεν είναι ευχάριστο το προϊόν, να ανοίγεις ένα μπάγκο με δεύτερο προϊόν, ας το πούμε έτσι. Είναι ταλαιπωρία και για σένα ψυχολογική, γιατί το κάθε προϊόν έχει την κούρασή σου, τον υδρότα σου και το θεωρείς παιδί σου, μέλος της οικογένειάς σου. Το αχλάδι, το μήλο, την πατάτα. Θεωρώ ότι δεν είναι ευχάριστο. Ναι, μεν υπάρχει μια τιμή στα προϊόντα, αλλά είναι ανάλογα και το τι θα δώσεις στον καταναλωτή. Δεν είναι να του δώσεις ένα προϊόν το οποίο σε δύο μέρες να είναι για πέταμα. Διαπιστώνεται στις λαϊκές αγορές ότι υπάρχουν και προϊόντα αγροτικά τα οποία βαφτίζονται και ελληνικά? Κοιτάξτε να δείτε, ακούγονται πολλά, ειδικά για τις πατάτες αυτή την περίοδο. Ακούγεται ότι ένα συγκεκριμένο νησί δίνει όνομα σε πατάτες. Αλλά σας το ξαναλέω ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Έπρεπε να έχει στηριχθεί ο αγρότης για να μπορέσει να καλλιεργήσει και να τρώμε ντόπια πατάτα. Έφτασε ο παραγωγός να μην καλλιεργεί. Γιατί δεν μπορεί, όχι ότι δεν θέλει, δεν μπορεί. Αρκετά μειωμένη ως και μηδενική προβλέπεται να είναι η σημερινή καρποφορία των ελαιοδέντρων που αφορούν την επόμενη ελαιοκομική περίοδο λόγω των ασταθών καιρικών συνθήκων και των υψηλών θερμοκρασιών. Χωρίς τέλος οι καταστροφικές συνέπειες από το κύμα καύσωνα που σαρώνει την Νότια Ευρώπη. Σε κρίση η βιομηχανία ελαιολάδου, καθώς οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες φαίνεται ότι θα το καταστρέψουν και τη φετινή σοδειά. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, εγείροντας φόβους για ελλείψεις και τιμές στα ύψη τον επόμενο χειμώνα. Μετά από τις καλές θερμοκρασίες της άνοιξης που βοήθησαν την ανθοφορία της Ισπανίας, που προσφέρει τη μισή παγκόσμια παραγωγή από ελιές, η συγκομιδή προβλεπόταν ότι θα ήταν φέτος μόλις 28% υψηλότερη σε σχέση με την περσινή, τη χειρότερη της τελευταίας δεκαετίας. Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου προέβλεψε ότι η χώρα θα παρήγαγε 850.000 τόνους, σε σύγκριση με τα 1,3 εκατομμύρια τόνους που βγάζει σε μια κανονική χρονιά και τους μόλις 660.000 τόνους που κατάφερε πέρυσι. Η πρόβλεψη αυτή όμως είχε γίνει πριν ο καλοκαιρινός καύσωνας χτυπήσει δυνατά τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Ο καύσωνας ποντάρουμε όλοι ότι θα μειώσει τον πληθυσμό της δακοπροσβολής. Από την άλλη, η ακαρπία είχε αρχίσει και φαινότανε από πάρα πολύ πριν πάρα πολύ διάστημα. Η βιομηχανία τώρα φοβάται ότι η φετινή παραγωγή ίσως καταλήξει χειρότερη και από την καταστροφική περσινή, αφού το δεύτερο κύμα καύσωνα που χτυπά την χώρα προκαλεί την πρόωρη πτώση των καρπών από τα δέντρα, όταν δηλαδή είναι ακόμα άγορες οι ελιές.
Στην Ισπανία ξέρουμε ήδη ότι θα είναι μια ακόμα κακή χρονιά, αλλά κανείς δεν φαίνεται να έχει καταλάβει το μέγεθος αυτού που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ δεν βοηθούν την κατάσταση, δήλωνε στον Guardian ο Walter Zandre, διευθύνων σύμβουλος του Βρετανικού Βραχίωνα της Φίλιππο Μπέριο, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγού ελαιολάδου σε όλο τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε να δούμε κι άλλα έργα ακόμα. Με απλά λόγια, το λάδι θα πωλείται σε τιμές χρυσού, αφού φτωχές θα είναι για τους ίδιους λόγους και οι συγκομιδές ελιά στην Ιταλία και την Πορτογαλία. Η τιμή των 8,40 αλλά και οι προγενέστερες τιμές είναι οι μεγαλύτερες τιμές στα παγκόσμια χρονικά για χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Ισπανία. Για πρώτη φορά την εβδομάδα που διανύουμε, και ίσως αυτό μείνει στην ιστορία, ότι η Ελλάδα με την τιμή που κάλιασε να έχει σήμερα η περιοχή των Μολάων του Δήμου Μονεβασίας, κάλεσε αυτή τη χρονική περίοδο να ξεπεράσει ακόμα και την τιμή στο μπάρι της Ιταλίας. Οι τιμές χονδρικής έχουν διπλασιαστεί από τις αρχές του 2022. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο η λιανική τιμή ελαιολάδου αυξήθηκε κατά 47%, φτάνοντας στις 6,16 λίρες για ένα μπουκάλι μισού λίτρου τον Μάιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Δεδομένου ότι η φθινοπορεινή συγκομιδή είναι απίθανο να παράγει νέο λάδι μέχρι τον Νοέμβριο και από τη στιγμή που οι προμήθειες του περασμένου έτους προβλέπεται να εξαντληθούν μέχρι το Σεπτέμβριο, με τους σημερινούς ρυθμούς κατανάλωσης είναι σίγουρο ότι τα σούπερ μάρκετ ίσως να έχουν ελλείψει το φθινόπωρο. Χρονικό περιθώριο μόλις 2 μηνών έχουν οι νέοι, ώστε να μην ακυρωθεί έτσι η επιδότηση επιτοκίου στεγαστικού δανείου, την οποία και έλαβαν μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε ελπιδοφόρα. Ωστόσο, το μεγάλο ζήτημα είναι τα ακίνητα που είναι δυσέβρετα. Την ίδια ώρα δημιουργούνται και στρεβλώσεις, με πολλούς ιδιοκτήτες να αυξάνουν κατακόρυφα τις τιμές. Ραγδαία μείωση των διαθέσιμων προς πώληση ακινήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Σπίτι μου αξίας έως 150.000 ευρώ καταγράφεται τον Ιούλιο. Παράλληλα, βλέπουμε ότι πιο πολλοί νέοι έχουν ένα στεγαστικό δάνειο που έχει εκριθεί περίπου σε 120.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια συσσωρευτική ζήτηση σε συγκεκριμένη ομάδα ακινήτων. Πλέον τα ακίνητα σε συγκεκριμένες περιοχές που αναζητούν οι νέοι βλέπουμε ότι καταγράφουν αυξητικές τάσεις σε σχέση με την περίοδο πριν το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα ακίνητα είναι πολύ λιγοστά. Σύμφωνα με έρευνα του πανελλαδικού δικτύου Real Estate, η διαθεσιμότητα ακινήτων από 75 μέχρι 120 τετραγωνικά άνω του πρώτου ορόφου μέτρος κατασκευής το 2007 και ζητούμενη τιμή έως 150.000 ευρώ καταγράφουν μείωση κατά 8,42 ποσιαίες μονάδες σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2022, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την ήδη μικρή διαθεσιμότητα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια και στη Δυτική Ελλάδα βλέπουμε ότι το μέσο δάνειο είναι στις 104.000 ευρώ. Με 104.000 ευρώ σπίτι 75 τετραγωνικά μέτρα με δίπλα δωμάτια που είναι κατάλληλο για μια νέα οικογένεια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Παράλληλα βλέπουμε όμως ότι το πρόγραμμα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αγορά κατοικίας. Ενώ στην περιφέρεια υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που διαθέτουν ιδιόκτητα οικόπεδα που θα μπορούσαν να χτίσουν ένα σπίτι ή αλλιώς και να χτίσουν πάνω το πατρικό σπίτι που υπάρχει το δικαίωμα υψούν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ, από τις 3 Απριλίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου έχουν υποβληθεί συνολικά 38.558 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν ήδη αξιολογηθεί 30.756, δηλαδή 8 στις 10 αιτήσεις, και έλαβαν προέγκριση 21.132, δηλαδή σχεδόν 7 στις 10 σε ένα ποσοστό 69%. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Να έχετε ένα καλό βράδυ.